Ελληνικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας. Γίνεται παράλληλα σε 14 πόλεις όλη την Ελλάδα. Για πρώτη φορά φέτος γίνεται στη Φλόρινα. Συμμετέχουν γύρω στα 240 παιδιά από 7 σχολεία, 11 εκπαιδευτικοί. Έχουμε εκθεσιακό χώρο στο πρώτο όροφο του σχολείου. Στο ισόγειο του σχολείου γίνεται το μαθητικό συνέδριο όπου κάθε ομάδα παρουσιάζει τα έργα της. Έργα τα οποία έχει υλοποιήσει μέσα στη φετινή σχολική χρονιά. Και στις 12.30 θα γίνει μια ζωντανή σύνδεση με τις άλλες 13 πόλεις που διοργανώνουν το φεστιβάλ. Τα περισσότερα έργα του φεστιβάλ στη Φλόρινα είναι έργα εκπαιδευτικής ρομποτικής. Είναι έργα που κατασκευάσαμε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Κάποια έργα που συμμετέχει και σε διαγωνισμούς, όπως είναι ο πρώτος περιφερειακός διαγωνισμός Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε έργα τα οποία είναι προγραμματισμού κινητών συσκευών, των τηλεφώνων, προγραμματισμού υπολογιστή. Καλωσορίζουμε στο ψηφιακό φεστιβάλ που γίνεται για πρώτη χρονιά στη Φλόρινα και έχουμε μία μεγάλη συμμετοχή από όλα τα παιδιά, από όλους τους μαθητές, όχι μονάχα του δικού μας νομού, αλλά και των γειτονικών νομών της Καστοριάς, της Πτολεμαΐδας και των Γρεβενών. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένα τόσο μεγάλο ψηφιακό γεγονός στη Φλόρινα και οι μαθητές μπορούν να δείξουν τη δουλειά τους και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους που έχουν κάνει όλη τη χρονιά. Είμαστε η μόνη πόλη σε όλη τη Δυτική Μακεδονία που διοργανώνει φέτος αυτή την εκδήλωση και θα χαρούμε πολύ και του χρόνου. Η φράση αυτή ξεκίνησε τοπικά στο Ηράκλειο της Κρήτης το 2011 και τις επόμενες χρονιές επεκτάθηκε και σε άλλες περιφερειακές ενότητες εκπαίδευσης. Για πρώτη φορά φέτος συμμετέχουν και σχολεία από την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Με 5 δημοτικά σχολεία από την Φλόρινα, Πτολεμαΐδα και Γρεβενά, το πρώτο γυμνάσιο και το ιστορικό Επάν Φλόρινας. Στο φεστιβάλ το φετινό, το οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και υποστηρίζεται από την ΠΕΚΑΠ, την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής δηλαδή, την ΕΠΕ, την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας και άλλους φορείς, συμμετέχουν συνολικά σε πανελλαδικό επίπεδο 1.100 μαθητές, 180 εκπαιδευτικοί με 82 έργα από 60 σχολεία, 22 δημοτικά, 21 γυμνάσια, 12 λύκεια και 5 επαγγελματικά λύκεια. Το μαθητικό φεστιβάλ της ψηφιακής δημιουργίας στο φεστιβάλ αυτό δίνεται η δυνατότητα να αναδειχθεί η δημιουργικότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών που διδάσκονται στο μάθημα της πληροφορικής. Να παρουσιαστούν οι εργασίες των μαθητών σε άλλους μαθητές, σε γονείς, σε εκπαιδευτικούς και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι σχετικά με τις μαθησιακές δραστηριότητες που καλλιεργούν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, υποστηρίζουν τη βιωματική μάθηση, συμβάλλουν στην ανάπτυξη ερευνητικού ενδιαφέροντος από την πλευρά των μαθητών, δίνουν κίνδυνα στους μαθητές να ασχοληθούν με τη σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία και πολλά άλλα. Τα έργα που παρουσιάζονται
που είναι διάφορες εφαρμογές, πολυμεσικές εφαρμογές, εφαρμογές γνώσης προγραμματισμού, ρομποτικές κατασκευές κλπ. Έχουν δημιουργήσει στα μαθήματα πληροφορικής όλο το βαθμίδιο της εκπαίδευσης, δηλαδή στο δημοτικό, κυρίως στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και λιγότερο στα ανήκεια, μέσα στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων. Και μέσα στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων, όπως είναι οι επιχειρηματικές δράσεις που αναπτύσσονται στο γυμνάσιο, οι ερευνητικές εργασίες στα πρόεδρα, δηλαδή που αναπτύσσονται στα ΓΕΣ και στα ΕΠΑΛ, και άλλες δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο διαθεματικών και διεπιστημονικών σχεδίων συνεργασίας μεταξύ των μαθητών του μαθήματος πληροφορικής και άλλων μαθημάτων. Δεν θα σας κουράσω. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση και πραγματοποίηση αυτού του φεστιβάλ που γίνεται για πρώτη φορά, όπως αναφέραμε, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με μεγάλη όμως συμμετοχή. Από ό,τι πληροφορήθηκα, είναι γύρω στους 300 μαθητές που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, είναι περίπου το 1 τρίτο των μαθητών σε πανελλαδικό επίπεδο. Και να συγχαρώ περισσότερο τους μαθητές και τους καθηγητές πληροφορικής που συμμετέχουν με ενθουσιασμό σε αυτήν εδώ την διοργάνωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε 26 μορφές στα γράμματα της αγγλικής αλφαβήτας και κάθε μορφή έχει το δικό της σενάριο. Πάμε να δούμε το σενάριο. Αρχικά του λέμε να κοιτάει στην ευθεία. Μετά να περιμένει ένα δευτερόλεπτο και να λέει το όνομά του. Στο τέλος του λέμε να χορεύει. Πάμε να δούμε το έργο. Και ο πύραυλος έχει φτάσει στο φεγγάρι.